Θα πω ποίημα. Είναι μια συλλογή που γράφω τώρα. Είμαι ακόμα στο πρώτο ποίημα. Θα γίνει κάποια στιγμή η συλλογή. Λέγεται το ποίημα «Ο καλύτερος όλων». Ευχαριστώ. Μου απονέμω τον τίτλο του καλύτερου εραστή. Σαν γυνευτή και γητευτή, εμπρόστιου και μη. Γεμάτος αυτοπεποίθηση, περίσσια εμπειρία. Λείπει μονάχα μια γκόμενα να αποδεικνύει τη θεωρία. Είμαι επίσης ο εξυπνότερος όλων. Στοχαστής, σκεπτικιστής και δίκαιος σαν το Σόλον. Έχω δικό μου blog. Κράζω τα δίθεν και τα εφέ. Γι' αυτό δεν σου χαμογελάω όταν σερβίρω τον καφέ. Σαν και εμένα δεν θα βρεις, εκτός κι αν μέσα σου ψαχτείς, για έναν τύπο μετριόφρον, που είναι μετριοπαθής, που κατά βάθος είναι αλόφρον, στην επιφάνεια βαθύς. Ναι, είμαι εγώ. Αλλά είστε κι εσείς. Είμαι ο καλύτερος ηθοποιός από όλους. Εμβαθύνω, μελετάω όλους μου τους ρόλους. Μα τα κυκλώματα, το σύστημα είναι μια συμμορία και δεν με αφήνουν να λάμψω ούτε μία ευκαιρία. Είμαι unfaz, μα και στο Facebook το προφίλ, αυτός που ποζάρει στη φωτογραφία πάντα με στυλ, τύπου την ώρα που περίμενα η έμπνευση να έλθει, με εθνιδίασα και δεν κατάλαβα ότι με βγάζω σέλφι. Αχ, μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Όπως και η επόμενη ιστορία, η οποία είναι συνδεδεμένη με αυτό το ποίημα που έγραψα. Μπορεί να είναι και εμπνευσμένο το ποίημα από αυτήν την ιστορία. Είμαι στην Κύπρο και για μια συναυλία πέρυσι το καλοκαίρι και παίζουμε σε ένα μεγάλο συναυλιακό ανοιχτό χώρο για ένα φεστιβάλ. Οπότε έχω αποφασίσει, επειδή το ξενοδοχείο είναι κοντά, να το κόψω με τα πόδια. Να απολαύσω λίγο τη βόλτα. Και όντως είναι πολύ ωραία η θέα. Έχει αφίσες μου παντού γύρω-γύρω. Γουστάρω. Και φτάνοντας στην είσοδο της πόρτας, της πύλης, είναι ένας τύπος που κάθεται εκεί, που λίγο υποανάπτυκτος, που λες αυτό το μπήδηξε η εξέλιξη. Ξέρεις, μάτια πολύ κοντά το ένα στο άλλο, φρύδια ένα, πολύ τρίχα. Δεν δίνω σημασία, αλλά τον έχω κόψει λίγο. Λέω μη, προχώρα, προχώρα, απλά προχώρα. Και όπως πάνω από μέσα, με διακόπτει με τη φωνή του και μου λέει «Εσύ πρέπει να είσαι ο Μουζουράκης». Αλλά μου το είπε που δεν μπορούσα να καταλάβω αν εννοούσε «Εσύ πρέπει να είσαι ο Μουζουράκης, μπορώ να έχω ένα αυτόγραφο» ή «Εσύ πρέπει να είσαι ο Μουζουράκης, να εδώ να σε χαμίσω». Οπότε δεν ήθελα να το διακινδυνεύσω. Και λέω «Σκέψου γρήγορα πάνω». Τον κόβω, τότε βλέπω το τέτοιο, λέω «Οκ, τον έχεις, θα του κάνω Jedi Mindfuck». Οπότε αφού μου έχει πει «Εσύ πρέπει να είσαι ο Μουζουράκης», πολύ γρήγορα του ποντάω «Ναι, φίλε μου, και εσύ πρέπει να είσαι ο Μουζουράκης. Και όλοι πρέπει να είναι ο Μουζουράκης, άμα θέλουμε αυτός ο κόσμος να γίνει καλύτερος». Και γι' αυτό έγραψα και το επόμενο τραγούδι, το οποίο το έγραψα πριν από αυτή την ιστορία. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για μένα. Το έγραψα εγώ, αλλά δεν το έγραψα για μένα. Το έγραψα για εσάς. Για να μπορέσετε εσείς να αντιληφθείτε και να αισθανθείτε έστω και λίγο πώς είναι να είσαι εγώ. Λέγεται «Σονάτα σε ντο μίζωνα». Για πιάνω τέσσερα χέρια και φωνάρα. Όλο τον κόσμο αγαπώ,
και γι' αυτό προσπαθώ. Όπου κι αν σταθώ, όπου κι αν βρεθώ, να βοηθάω που μπορώ. Γι' αυτό κάνω το καλό και το ρίχνω στο γυαλό. Μα είναι δύσκολο να είσαι αστέρι, να είσαι τόσο γαμάτος όσο εγώ. Να θέλουν όλοι να σου σφίξουν το χέρι και να ζητάνε αυτογραφό. Μα δεν είμαι έτσι εγώ, είμαι ένα πλάσμα ταπεινό. Και ξέρεις, όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα αστέρι. Απλά το δικό είναι πιο φωτεινό. Αν δεν είχα τόση ομορφιά, αγγέλου φωνή και μάτια γαλανά, οι γυναίκες πια δεν θα κάναν ουρά. Κι έτσι θα είχα μόνο μια να αγαπώ αληθινά. Γιατί παρτούσες είναι δύσκολο πράγμα. Δεν μιλάω για δυο-τρεις, μιλάω για ολόκληρο τάγμα. Σε κοιτάνε με βλέμματα λάχνα, σε τσιμπάνε και δαγκώνουν κι όλο χέρι σου απλώνουν. Ξέρεις, σε κάποια σημεία του σώματός σου που θίγουν μερικές φορές τον ανδρισμό σου. Άμα βγει ζωντανός, θα είναι θαύμα. Γι' αυτό σας λέω, είναι δύσκολο να είσαι αστέρι, να είσαι τόσο γαμάτος όσο εγώ. Να θέλουν όλοι να σου σφίξουν το χέρι και να ζητάνε αυτογραφό. Μα δεν είμαι έτσι εγώ, είμαι ένα πλάσμα ταπεινό. Και ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να λάμψει και το δικό σου αστέρι. Και το δικό σου. Και βασικά όλων σας το αστέρι μπορεί να λάμψει. Απλά συγγνώμη. Απλά όσο και να χτυπιέστε, το δικό μου θα είναι πιο φωτεινό. Θα είναι πιο φωτεινό.
Λοιπόν, πολλοί λένε ότι αυτό το τραγούδι το έγραψα και το εννοώ. Θα ήθελα εδώ οποιαδήποτε τέτοια υπόνοια να υπάρχει να την διαγράψουμε. Εννοείται ότι είναι ένα σατυρικό κομμάτι και σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα αυτά που έλεγα. Ναι, αλήθεια σας λέω. Αλλά το τι είσαι ακριβώς, οι μεγάλοι ψυχίατροι, ψυχαναλυτές και ψυχολόγοι λένε ότι το 50% είναι το τι νομίζεις εσύ ότι είσαι και προβάλλεις προς τα έξω και το άλλο 50% είναι το τι προσλαμβάνουν οι άλλοι ότι είσαι και πιστεύουν αυτοί ότι είσαι. Οπότε για αυτό το 50% το δικό σας θα ήθελα να σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Γιατί, κοίτα εγώ... Μυρτώ Ναούμ! Όταν με πήρανε στο Voice, λέω να η ευκαιρία.
Θα πολεμήσω το σύστημα από μέσα. Το σύστημα εμείς είμαστε. Και το πολεμάμε. Να γίνουμε καλύτεροι. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. And then we take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. I love your body, your spirit, and your clothes. But you see that line, they're moving through the station. I told you, I was one of them. Oh, you loved me as a loser. Now you worry I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. And then we take Berlin. See those tears of blue, I can stay. So long. Or trying to change the system
Go with them. So long. I'm coming now. I'm coming to reward them. So long. First, we take Manhattan. And then we take Berlin. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. You see, drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Down at a new day, at a new day.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. You know a man can play the part of a saint.
it down just a little. Take my time. I had a man. One time. Μύρτο Ναούμ, Κωνσταντίνα Ζωμένη, Σοφία Δουκλιά. Ωραία. Λοιπόν, ας πω για το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι. Έβαλα λίγο βάθος να delay, να ακούγεται λίγο πιο ατμοσφαιρικό. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Λέγεται το Φωτόσπαθο. Ο Φωτόσπαθο είναι ένα όργανο του καλού. Είναι το σπαθί του μαχητή Τζεντάι. Γέννησε υπέροχα χρώματα όπως πράσινο, λουλακί και γαλάζιο. Αυτό το τραγούδι όμως δεν μιλάει για τους καλούς Τζεντάι. Μιλάει για κάτι μίζερους ανθρώπους. Κορνάρουν όλη μέρα στους δρόμους και βρίζουν με την πρώτη ευκαιρία. Αυτούς τους μίζερους ανθρώπους γινόμαστε εμείς. Ώρες, ώρες, στιγμές, στιγμές. Και τότε το φωτόσπαθο γέννησε ένα μόνο χρώμα, κόκκινο. Αναρωτιέστε τόση ώρα πώς μιλάω και ακούγομαι χωρίς μικρόφωνο. Είναι επειδή όλα εδώ είναι λέιπα. Πάμε όλοι μαζί! Φωτοσπαθώ στο κακό να αντισταθώ κι όποιον δεν μ' αρέσει καθαρίζω από τη μέση. Τώρα πήρα ένα φωτοσπαθώ. Μη στο δρόμο μου μη βγείτε, βρείτε μια γωνιά να κρυφτείτε. Δεν σηκώνω αδερφή μου, ούτε μίγα στο σπαθί μου, το καλό μου το φωτοσπαθού. Άλλοι φταίτε για λίγα, άλλοι φταίτε για πολλά, τελικά για όλα αυτές εσύ. Hey!
Έχω και ένα δεινοσαύρο. Έχω ένα δεινοσαύρο. Άμα τύχει και σε δω. Έχω ένα δεινοσαύρο. Μη μου κάνεις κανένα αστείο. Θα μολύσω το θηρίο. Τώρα έχω ένα δεινοσαύρο. Έχω ένα δεινοσαύρο. Οδηγό μου και φρουρό. Υπάρχει άλλος ένας στίχος ο οποίος δεν θα κυκλοφορήσει σε αυτόν τον υπέροχο δίσκο που έγραψε ο Μανώλης ο Πάμελος και σύντομα θα είναι κοντά σας στα δισκοπολία. Ελπίζομαι στα μάξια σας, στα αυτοκίνητά σας, στα σπίτια σας να το ακούτε. Γιατί είναι πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά. Άσχετα που τραγουδάω εγώ. Έβαλα όμως άλλο ένα στίχο σε αυτό το τραγούδι, ο οποίος δεν υπάρχει στο δίσκο και θα τον ακούσετε μόνο εσείς που είστε σήμερα εδώ. Και θα μπορείτε να λέτε στους φίλους σας όταν θα γίνει επιτυχία αυτό το τραγούδι, ότι «Χαχα, εγώ ξέρω και τη συνέχεια». Οπότε δώστε βάση. Πήρα και ένα χρυσό ψαρό. Πήρα ένα χρυσό ψαρό. Να μου θυμίζει να ξεχνώ. Πήρα ένα χρυσό ψαρό. Μήπως και μπορέσω να σε συγχωρέσω. Τώρα πήρα ένα χρυσό ψαρό. Αληφθέτε για λίγα, αληφθέτε για πολλά. Τι γρήγορα που φτάσαμε σήμερα προς το τελείωμα του προγράμματος, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Νικόλας ο Αδέσποτος για μένα. Μην ανησυχείτε, το παιδί μια χαρά σπίτι έχει, είναι ψευδώνυμο το Αδέσποτος. Μια χαρά δουλειά, τραγουδάει και υπέροχα, γράφει τραγούδια και το ένα από αυτά το έδωσε σε μένα. Κάναμε και ένα υπέροχο βίντεο κλιπ, δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά τώρα βρήκα τον τρόπο να το περάσω στον κόσμο. Γιατί εκμεταλλεύομαι ένα τραγούδι μιας πολύ καλής μου φίλης, της Νατάσας Συμποφίλιου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι. Και παίρνω την εισαγωγή του τραγουδιού της Νατάσας και το δένω με το δικό μου. Γιατί η εισαγωγή η δικιά της ταιριάζει πιο πολύ στο δικό μου τραγούδι. Ας εξηγήσω τι εννοώ. Της Νατάσας πάει κάπως έτσι. Κοιτάς απ' το παράθυρο, βλέπεις το λιώσιμο τον πάγο. Και μετά λέει έρχονται οι μέρες του φωτός. Εντάξει, δεν μπορεί ο Λεωνάρντο Ντικάπριο να κάνει τόσο λάθος. Δηλαδή βλέπεις το λιώσιμο τον πάγο, δεν έρχονται οι μέρες του φωτός. Δηλαδή, γι' αυτό ταιριάζει καλύτερα στο δικό μου. Προσέξτε, το δικό μου πώς πει. Oh.
κοίτας απ' το παράθυρο, βλέπεις το λιώσιμο των πάγων και γίνηκανε πλημμύρες, μας τελείωσαν οι πύρες και βραχήκαν τα τσιγάρα, δεν ανάβουν οι ανατήρες και γίνηκαμε μουσκίδι, φέρτε μου ένα κατσαβίδι να ξεβιδωθούμε λίγο, μπας και φύγουμε από εδώ. Ήταν σουρουπό προς βράδυ το κατά καλό καιρό. Έχει μέσα, έχει μέσα. Μιλάει για την αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο ανθρώπινο είδος και το υδάτινο στοιχείο, το νερό. Μιλάει αλληγορικά, αλλά γενικότερα, παιδιά, μια συμβουλή: μην πίνετε νερό, τα ψάρια χέζουν εκεί μέσα. Αλλά η αλληγορική σημασία αυτής της διαμάχης δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς. Και οι πρόγονοί μας ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Με το θέμα του υδάτινου στοιχείου. Και ξέρετε πώς θα αντιμετωπίζανε? Δεν τους ένοιαζε! Γιατί! Γιατί! Είμαστε αλάνια, διαλεκτά παιδιά μέσα στην πιάτσα, και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Φουρτούνες πλημμύρες και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή, θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Τι τα θες, τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή, θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Ξαφνούν να σου δυο ψυχάλες φωνάξα και άλλες τρεις, και ξεκίνησε να βρέχει, ποιος μας φτύνει λέμε εμείς. Λέγαμε και μια κατάδα σαν εκείνη τη φορά που άνοιξε ένα παραθύρι που είχε μόνο έναν κουβά. Παιδιά μέσα στην πιάτσα και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα, και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα. Τι τα θες, τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή, θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί. Τι τα θες,
Φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο τραγούδι του προγράμματος. Και αυτό συνδεδεμένο με το υδάτινο στοιχείο. Και από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτή την παράσταση με ένα υπέροχο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, σωστό θα ήταν να την κλείσουμε και έτσι, μάλλον ένα τραγούδι του δάσκαλου. Μαύρη θάλασσα λοιπόν. Με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη βούχα. Και στις φλέβες μου βαθιά μαύρη θάλασσα σαν αίμα με λόγια πικραμένα. Εσύ σε τέτοιο βάθος όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμεινα μονάχος. Μαύρη θάλασσα κλειστή και ψυχή μου χαρισμένη σ' όποιο πιο πολύ σε θέλει. Τα τραγούδια του φταίει κι ο Λιράρης, μα φταίει κι ο ίδιος ο λαός γιατί είναι μαραζιάρης. Μαύρη θάλασσα κλειστή, μακρινές μου παιδιάδες, πίσω από τις υπηγάδες. Λοιπόν, περάσατε όμορφα! Ωραία λοιπόν, γιατί εδώ κάπου τελειώνει το πρόγραμμα αυτό το ωραίο που είδατε. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν πέρασατε πάρα πολύ καλά! Ωραία. Θα το πείτε και στους φίλους σας. Τέλεια. Μπορείτε να υπερβάλλετε και λίγο. Τύπου, μαλάκα, πήγα στο μουζουράκι, δεν ξέρεις τι πάω, τι παράσταση. Μου άλλαξε τη ζωή. Έκοψα τη γλουτένη. Ή μάλλον, ακόμα καλύτερα, δεν με πειράζει πλέον η γλουτένη. Κάτι θα πείτε εσείς, σας εμπιστεύομαι. Λοιπόν, εδώ κάπου θα ήθελα να ευχαριστήσουμε από τη στιγμή που πέρασε τόσο όμορφα και όλους αυτούς τους υπέροχους musicians που παίξαν σήμερα εδώ για σας. Εγώ, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω λίγο, γιατί σήμερα προσπάθησα να τους βάλω μέσα στη στιχάκια. Αλλά δεν πρόλαβα. Πάει λίγο πριν μαπίστε αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι ο άνθρωπος που έκανε την ενορχίστρωση όλο αυτό που είδατε. Και αξίζει μεγάλα συγχαρητήρια και μπράβο, γιατί το έκανε όλο μέσα σε μια μισή εβδομάδα. Γραμμένα νότα όλα. Με δουλειά και υδρότα και πολύ αγάπη. Γιατί αυτό το όργανο που παίζει λέγεται πλήκτρα. Τα πλήκτρα στα αγγλικά λέγονται keys. Keys στα ελληνικά λέγονται τα κλειδιά.
γιατί βρήκε τα κλειδιά και μέσα από τα ασπρόμαυρα πλήκτρα του βγάζει γεμάτα χρώματα μελωδίες του που παίρνουν μέσα από τα αυτιά σας, ξεκλειδώνουν την καρδιά σας και περνάτε εσείς καλά. Κυρίες και κύριοι, Παύλος Καλτουρουμίδης! Στα πλήκτρα και ενορχίστρωση τον Παύλο Καλτουρουμίδη ορίσαμε και το φέρε εις πέρα σαν παιχνίδι και στις φλέβες του κυλά αντί για αίμα μελωδία ταλέντο χάρη μαεστρία. Μαέστρο! Από πίσω, εδώ αυτός ο άνθρωπος που χρόνια παίζουμε μαζί και τον έχω μέσα στην καρδιά μου, όπως ξέρω ότι με έχει και αυτός. Παίζει ένα όργανο το οποίο οι πιο πολλές γυναίκες το μπερδεύουν για κιθάρα. Αλλά δεν είναι. Είναι μπάσο. Το μπάσο στα αγγλικά λέγεται bass. Bass στα αγγλικά λέγεται η βάση. Γιατί είναι η βάση, τα θεμέλια μας πάνω στο οποίο χτίζουμε όλο αυτό το πρόγραμμα. Και μπορεί όλοι να κάνουμε λάθη. Αυτός πάντα θα είναι εκεί από πίσω και θα παίζει το σωστό πράγμα. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Φροσίνης. Κανένα πλάσμα του Θεού δεν παίζει τέτοιο μπάσο. Τόσα χρόνια δίπλα μου και τρέμω μην το χάσω. Είναι ο υπουργός του ΦΑΝ και ο κόσμος ψηφοδίνει στο Δημήτρη το Φροσίνη. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Κιθάρα. Η κιθάρα στα αγγλικά λέγεται guitar. Guitar στα ελληνικά λέγεται κιθάρα. Το ίδιο. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Είναι το νεότερο μέλος της μπάντας μας. Μόνος είχαμε ξανασυνεργαστεί κατά καιρούς. Αλλά με το Σπύρο εδώ είναι η πρώτη φορά και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Μας έκατσε λότο, ας πούμε. Το επίθετο λιβάνι, σου πότε ακούστε εδώ τι ώρα. Κάπου εκεί στην κόλαση πίσω από το καζάνι κρύβεται ο διάβολος από το λιβάνι. Τη κιθάρα μάνα μάν ποιος θα παίξει πέφτει κλήρος και λαγείο μας έκατσε και κλήρωσε ο Σπύρος. Θα τα μάθω απ' έξω, μην με κοιτάτε έτσι. Λοιπόν, τα τύμπανα. Τύμπανα στα αγγλικά λέγονται drums. Drums στα ελληνικά θα λένε κλαπατσίμπανα. Ειδικά οι μανάδες μας. Τώρα, απ' την άλλη, claps, κλαπατσίμπανα στα αγγλικά είναι τα claps, στα ελληνικά παλαμάκια δηλαδή, και τα cymbals. Δηλαδή το τύμπανο. Μαθαίνετε να μαθαίνετε και κάτι. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη μαμά του Βαγγέλη, γιατί από όλες τις μανάδες, η μάνα του drummer το έχει πιο δύσκολο από όλες. Έτσι, μέχρι να μάθω. Οπότε θέλαμε να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή της που έβγαλε ένα από τους πιο καταπληκτικούς drummer, κυρίες και κύριοι, Βαγγέλης Κοτσάβασης! Στα τύμπανα είναι οι δικές του νότες. Τα μπούρες κλαπατσίμπανα κι οι ρυθμικές του μπότες. Και χορεύεις στο ρυθμό και κουνιέσαι, θες δεν θέλεις όταν παίζει ο Βαγγέλης. Όπως βλέπετε, φέτος προσθέσαμε και horn section. Horn section στα ελληνικά είναι τα πνευστά. Horny στα ελληνικά είναι οι καβλωμένοι. Έχουνε κάτι σεξουαλικό τα πνευστά μέσα τους. Όπως βλέπετε, δεν έχουμε τρομπέτα. Γιατί τρομπέτα στα αγγλικά λέγεται trumpet. Και trumpet στα ελληνικά είναι ο πρόεδρος της Αμερικής σύν τον εξωγήινο. Trump, ο εξωγήινος. Οπότε δεν το βάλαμε. Αλλά βάλαμε ένα άλλο όργανο το οποίο σας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ μακρύ. Τώρα, τρομπόνι στα αγγλικά λέγεται trombone. Αλλά σαν λέξη ολόκληρη, γι' αυτό τη χώρισα στη μέση. Bone,
λέγεται το κόκαλο στα ελληνικά. Boner λέγεται η σηκωμάνα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ο καβιάρης, τρομπόνερ μας, Γιώργος Ζαρέας! Το κόνι απ' τα λίγο στα ο Γιώργος ο Ζαρέας, που είναι και του φαίνεται η φλόγα της παρέας. Μαύρη θάλασσα έχει πιει και τα μαύρα του σε δάση, για να μας διασκεδάσει. Ο επόμενος είναι πολύ ιδιαίτερος, πολύ τάλαντος και πολύ οργανίστας. Παίζει το σαξόφωνο, το οποίο εντάξει φαίνεται το σεξουαλικό υπονοούμενο μέσα από τη λέξη, γιατί στα αγγλικά είναι saxophone. Δεν είναι saxophone, είναι saxophone, δηλαδή τύπου πάρε τηλέφωνο να σε γαμίσω. Αλλά παίζει και το άλλο, παίζει το κλαρινέτο. Το κλαρινέτο δεν έχει κανένα σεξουαλικό υπονοούμενο. Βγαίνει το όνομά του από το κλάρο, που σημαίνει καθαρό, καθαρότητα. Και δεν έχει τίποτα πρόστιχο πάνω του, εκτός αν στοχώσει τον κόλλο. Κυρίες και κύριοι, κλαρινέτο, σαξόφωνο, Δημήτρης Καραγιάννης! Παίζει τα ξασκούρια, παίζει τα σαξόφωνα, μα και τα κλαρινέτα, και σαν τύπος φίλη μου είναι γαμισέτα. Σας μιλώ με σεβασμό για τον Δημήτρη Καραγιάννη, που κανένας δεν το πιάνει. Όπως σας είπα, ο Θεός μου έστειλε αυτά τα υπέροχα κορίτσια. Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό πρώτη φορά. Δηλαδή, αισθάνομαι τόσο γεμάτο όλο αυτό τον ήχο χάρη σε αυτά τα αγγελούδια, χθες σε αυτά τα πλάσματα. Νομίζω τον έγραψα λάθος στο στίχο, δεν μου βγαίνει τώρα. Τρία αγγελούδια έχω στα φωνήτικα. Η Κωνσταντίνα Ιζωμένη! Σοφία η Δουκλιά! Θα το κάνω καλύτερο την άλλη εβδομάδα αυτό. Και η Μύρτο Ναού! Αλλά όλα αυτά δεν θα ήμασταν τίποτα αν δεν είχαμε τον ήχο μας. Έτσι. Γιατί ο ήχος είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Έτσι εσείς μας ακούτε και έτσι... Η λίγα σου καρούμπαλης καθάριζε τον ήχο, και έτσι εσείς ακούγατε και όργανα και στίχο. Και στα φώτα εκεί ψηλά με τον Φίλιππο το ντρέπα, όποιος δεν χειρόκροτα τρώει μία χλέπα. Είναι από πάνω για αυτό, έτσι. Σας παρακολουθεί όλους. Λοιπόν, όχι, περίμενα ακόμα. Έχουμε να ευχαριστήσουμε πολύ κόσμο σήμερα. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτό σε δύο εβδομάδες θα είναι εξαιρετικό. Εσείς βέβαια χειροκροτήσατε και συμφωνήσατε ότι το πρόγραμμα σας άρεσε μέχρι εκεί που συμφωνήσατε. Από εκεί και πέρα δεν μετράει. Θεωρείται σχεδόν ανκόρα αυτό. Είναι κλείσιμο προγράμματος. Ωραία, μισό λεπτό. Γιατί θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την άνοδο εδώ που μας φιλοξενεί. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε στο δικό μας τον Νίκο, τον Νίκο τον Λαγό. Βοηθός Ιχολίτη, ο Μάκης ο Μαγουλάς. Εμάς που μας φροντίζει στα καμαρίνια κάτω ο Κωνσταντίνος και οργάνωση παραγωγής, ο Γρηγόρης Αναγνώστου, Metro Productions, αλλά σήμερα έχουμε και ειδικούς καλεσμένους. Και για να κάνουν ωραίο μοντάζ, και επειδή είμαι σίγουρος ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά και είναι 4 ώρες όρθιοι εδώ οι άνθρωποι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που ήρθαν από το Sky και κουβαλάνε το θηρίο τόση ώρα εκεί πάνω στον ώμο. Να πούμε, ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Λογοθέτη, τον σκηνοθέτη μας, βοηθός σκηνοθέτη Έλενα Ιτόγια, η οπερατέρ μας, ο κύριος Σωτήρης Μεταξάς, ο Κώστας Σιούτης,
Γιάννης Γροσομανίδης, Γιάννης Κορφιάτης και στο γερανό αυτό το όργανο που θερίζει κεφάλια σήμερα εδώ μέσα, ο κύριος Τσίγκας, Νίκος Τσίγκας. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Έπρεπε να γράψω ένα στίχο τώρα που θα σας απογείωσει όλους και τέτοιο. Δεν το έχω κάνει ακόμα, την άλλη εβδομάδα. Σας κρατάω, κάθε εβδομάδα θα γίνεται και καλύτερο το πρόγραμμα. Δηλαδή, πρέπει να φανταστείτε τι είδαν αυτοί που ήρθαν πριν από τρεις. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Θέλω, παρόλο για την αποτυχημένη πρόσα την τελευταία και το τέτοιο, το οποίο θέλει ακόμα δουλίτσα, να δώσετε το πιο θερμό, ενθουσιώδες και αθόρμητο χειροκρότημά σας για όλο αυτό που είδατε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Και άμα θέλετε κι άλλο, να το φωνάξετε.